Η σημερινή μέρα αποτελεί αναμφίβολα μια σπουδαία, μια ιστορική μέρα για τα τηλεοπτικά πράγματα στην Ελλάδα. Ο νόμος 4339 και το Σύνταγμα εφαρμόζονται. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων εφαρμόζονται. Μετά από 27 χρόνια ανομίας και παράνομης αξιοποίησης ενός δημόσιου αγαθού, του φάσματος. Μετά από 3 χρόνια επίμονων προσπαθειών να τεθεί ένα πλαίσιο νομιμότητας σε ένα άναρχο, κατ' επιλογήν δυστυχώς των προηγούμενων κυβερνήσεων χώρο, η Ελλάδα αποκτά επιτέλους τηλεοπτικούς σταθμούς με νόμιμες άδειες. Ο διαγωνισμός, τον οποίο ορισμένοι πολιτικοί χώροι δεν επιθυμούσαν να ολοκληρωθεί, προστατεύοντας συγκεκριμένα συμφέροντα, ολοκληρώθηκε. Κάθε σταθμός οφείλει να καταβάλει το υψηλό τίμημα των 35 εκατομμυρίων ευρώ, να διατηρήσει 400 θέσεις εργασίας, κατ' ελάχιστο, να λειτουργεί σε σύγχρονες τεχνολογικές εγκαταστάσεις και βεβαίως να παράγει πρωτότυπο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα όπως προβλέπει η πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία. Η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, δημιουργεί αίσθημα δικαίωσης και σε όσους εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και στους πολίτες αλλά και στους εργαζόμενους που απέτησαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ιστορική αυτή αλλαγή στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της χώρας. Η στήρα άρνηση ιτήθηκε, η πολιτεία ρύθμισε, η συνταγματικότητα νίκησε.